Κύπρο βρίσκονται αυτές τις μέρες δύο κορυφαίοι καρδιοχειρουργοί από την Ελλάδα, ο Θεόδωρος Κοφίδης και ο Φώτης Μητρόπουλος, για να προετοιμάσουν το έδαφος πραγματοποίησης σε περιβάλλον γεσί, το τονίζω αυτό το περιβάλλον γεσί, ελάχιστα επεμβατικών σύγχρονων επεμβάσεων. Πολύ γνωρίζουμε τη σημασία τους για τον ασθενή και την πιο άμεση αποθεραπεία τους. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας ο Θεόδωρος Κοφίδης και ο Φώτης Μητρόπουλος. Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ξέρετε. Πρέπει να έχεις ζήσει αυτή τη μετάβαση από την εγχείρηση ανοιχτής καρδίας που να έχεις τον πατέρα σου ένα χρόνο στην Αγγλία και να περιμένεις να δεις αν ζει ή αν τα έχει καταφέρει για να φτάσουμε στο σήμερα στις λιγότερο επεμβατικές αυτές μεθόδους και τη τάχιστη αποθεραπεία των ασθενών. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για όσους μας ακούνε τώρα, για τη σύγχρονη εποχή. Μπορεί να ακούγεται και νορμάλ μέσα σε όλα της τεχνολογίας, αλλά όλη αυτή, αν θέλετε, η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης δίνει πολύ σπουδαία σημαντικά εργαλεία στους γιατρούς, τους χειρούργους. Σωστά. Κάνω αρχή με εσάς, γιατρέ, Θεόδωρος Κοφίδης, καρδιοχειρουργός. Πείτε μας και που είστε, έτσι, για να γνωριστούμε με τον κόσμο, γιατί αύριο μεθαύριο ευχόμαστε πως όχι, αλλά θα χρειαστούν τη δική σας, αν θέλετε, χειρουργικά χέρια. Καταρχήν, ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε στην Κύπρο, ιδιαίτερα προσωπικά που βρίσκομαι για πρώτη φορά στη ζωή μου στην Κύπρο, σε αυτή την τρυφερή ηλικία, εν πάση περιπτώσει, μετά από 37 χρόνια οδύσσιας ακαδημαϊκής επιστημονικής στο εξωτερικό. Χαίρομαι που είμαι μέλος της οικογένειας Hellenic Healthcare Group, με βάση μας το υγεία στην Αθήνα. Μάλιστα. Η δουλειά μας, η πρόοδος στην οποία αναφερθήκατε, προκύπτει από τις πρωτογενείς Ιπποκράτειες αρχές. Το primum non nocere, δηλαδή ότι αν μπορείς να επιφέρεις το ίδιο αποτέλεσμα με την ίδια διάρκεια και ποιότητα του αποτελέσματος στην πάθηση της καρδιάς σε βάθος χρόνου, αλλά με μικρότερη τομή, λιγότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή και μία σειρά από άλλα πλεονεκτήματα, βεβαίως πρέπει να ακολουθείς αυτή την οδό. Εξελίχθηκε η τεχνολογία, εξελίχθηκαν οι τεχνικές, οι δεξιότητες των χειρουργών και βεβαίως αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι εξελίχθηκαν και οι απαιτήσεις των ασθενών. Πριν 40-50 χρόνια, ο ασθενής περίμενε να βγει από το χειρουργείο καρδιάς ζωντανός. Και αυτό ήταν όλο. Πριν από 20 χρόνια ίσως να βγει ζωντανός και να έχει τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές. Ναι. Πλέον ο ασθενής θέλει να έχει τα δύο προηγούμενα, αλλά να γυρίσει και το γρηγορότερο δυνατό στην δουλειά του, να αποκατασταθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα και καλύτερα, χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Να, γι' αυτό το σημαντικό, έρχομαι σε εσάς, γιατρέ, είναι ο Φώτης Μητρόπουλος, είπαμε, καρδιοχειρούργος παιδών και ενηλίκων, στο γεγονός ότι επειδή είμαστε στην Κύπρο και πάντα νιώθαμε λίγο αποκομμένοι, αν θέλετε, και ιατρικά και τα δικά μας τα λαμπρά μυαλά, στο εξωτερικό, αν θέλετε, έκαναν τη δική τους καριέρα. Χαιρόμαστε βεβαίως που επιστρέφουν στην Κύπρο. Είναι και ο Δ. Τζανάβαρος, δεν ξέρω αν έχετε συνεργασία ή άλλος πρόσπεδο καρδιοχειρούργος, με αυτές τις σύγχρονες μεθόδους και άλλοι πολλοί σπουδαίοι γιατροί που έχουμε στην Κύπρο. Αλλά αυτό το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον αυτές οι σύγχρονες μεθόδοι, οι ελάχιστα επεμβατικές, και ότι είμαστε και εμείς κοντά σε αυτά, διότι και με τη δική σας συμβολή μπορούν να γίνονται εδώ στη χώρα μας, γιατί το πιο σημαντικό για έναν ασθενή είναι το ότι είναι και μακριά από τους δικούς τους. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι της αποθεραπείας να είναι στο δικό του περιβάλλον. Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να ευχαριστήσω και εγώ με την σειρά μου την ευγενική πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή να έρχομαι για άλλη μια φορά στην ένδοξη Κύπρο. Μάλιστα, ναι. Η φιλοσοφία στην χειρουργική, στην πορεία των ετών, είναι μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία. Γενικά υπάρχει ένα θέμα που πάντα εμείς οι χειρουργοί θέλουμε να το έχουμε, είναι μια σημαντική προτεραιότητα, πέραν της έκβασης του ασθενή και της επιτυχίας της τεχνικής επέμβασης, να μειώσουμε το χειρουργικό τραύμα. Και αυτό είναι αυτό που φοβάται και ο κόσμος. Φοβάται το χειρουργικό τραύμα, φοβάται την τομή, φοβάται τη διάνοιξη του ανθρωπίνου σώματος. Η φιλοσοφία αυτή ξεκίνησε πριν από χρόνια. Θα έχετε ακούσει τα λαπαροσκοπικά χειρουργεία τα οποία εξελιχθήκαν την τελευταία 20-25 ετία. Και την τελευταία δεκαετία έχει επεκταθεί αυτό στην ενδοσκοπική, πλήρως ενδοσκοπική, θωρακοσκοπική χειρουργική των
των επεμβάσεων που μπορούν να γίνουν στην καρδιά, στους ενήλικες και εμείς στο, και ο όμιλος Hellenic Healthcare Group με την δέσμευση που έχει στην επένδυση στον τομέα της καρδιάς. Πριν από μερικά χρόνια, εξού και η έλευση του συναδέλφου του κυρίου Κοφίδη, επενδύει στις νεότερες τεχνολογίες με αποτέλεσμα να είμαστε στην ευχάριστη θέση, να μπορούμε να κάνουμε πολλές κλασικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς το χειρουργικό τραύμα, χωρίς τη διάνοιξη του θώρακα, χωρίς τη διάνοιξη του στέρνου, με το ίδιο εσωτερικό αποτέλεσμα, με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, τη μικρότερη παραμονή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, την ταχύτερη επάνωδο και έξοδο από το νοσοκομείο, μικρότερη πιθανότητα λοιμώξεων, μικρότερη πιθανότητα μεταγγίσεων, επάνωδο στην καθημερινότητα, στη δουλειά, στις ασκήσεις. Και ένα επιμέρους κομμάτι το οποίο είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε εξελίξει εμείς να μπορούμε να το κάνουμε αυτό και στα παιδιά. Και προοδευτικά έχουμε φτάσει σε σημείο να κάνουμε και πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή το μικρότερο παιδί που έχουμε κάνει ενδοσκοπική επέμβαση είναι 14 κιλά μόνο. Να. Κάποιες από τις εικόνες είναι αυτές που βλέπετε. Από 0 χρονών, κάποιο μηνών, κοιτάξτε, ή ενδεχομένως και σε βριακή. Βασικά είναι θέμα μεγέθους. Είναι θέμα μεγέθους, γιατί στο νεογνώ που είναι 3 κιλά, ο θώρακας δεν είναι τόσο μεγάλος για να μπορέσει να χωρέσεις όλα αυτά τα ειδικά εργαλεία. Αλλά συνεχώς κατεβαίνουμε, συνεχώς εξελίσσονται οι τεχνικές. Και το αποτέλεσμα είναι να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις επεμβάσεις και να μην είναι πια ορατές με γυμνό μάτι στον θώρακα, που επιπλέον το ότι λύνεις το πρόβλημα έχει ένα μεγάλο αβαντάζ, και ειδικά για το παιδί, να μην έχει αυτό το ψυχολογικό θέμα και η οικογένεια. Της τεράστιας ολής, μετά. Και, ακριβώς, και για την οικογένεια και αυτή την τομή που υπάρχει και η οποία κατά κάποιο τρόπο μπορεί ενδεχομένως να σε στιγματίζει. Τώρα, γιατρέ, έρχομαι σε εσάς, γιατρέ Κοφίδη, που βλέπουμε τώρα, έτσι και από δικές σας επεμβάσεις, να εξηγήσουμε λίγο αυτές τις σύγχρονες μεθόδους, που ενδεχομένως να είναι και υβριδικές, να είναι ελάχιστα επεμβατικές. Τι βλέπουμε, έτσι από πού, αν θέλετε, είναι η είσοδος αυτών των πολύ έτσι, τεχνολογικά προηγμένων εργαλείων, για να έχουμε την ελάχιστα παρεμβατική αυτή μέθοδο. Μέχρι στιγμής λειτουργούσαμε μέσω της μέσης στερνοτομής. Ναι. Ανοίγαμε δηλαδή το στέρνο, αποσταθεροποιώντας επομένως τον θώρακα για ένα διάστημα μέχρι την επούλωση του στέρνου. Πλέον οι τομές εξαρτώνται από το είδος της πάθησης και της επέμβασης που πρέπει να γίνει. Ναι. Δηλαδή για τη μητροειδή μπαίνουμε από τον τέταρτο μεσοπλεύριο χώρο στα δεξιά, μητροειδή βαλβίδα, ναι. Για την τριγλόχινα το ίδιο. Κατάλυση κολπικής μαρμαριγής επίσης από εδώ, συνδυασμούς αυτών. Ναι. Έχουμε κάνει ως πρώτοι στον κόσμο και συνδυασμούς μητροειδούς βαλβίδας και bypass από εδώ. Για την αορτική βαλβίδα μπαίνουμε από το δεύτερο μεσοπλεύριο ή τρίτο μεσοπλεύριο χώρο, όπως είδατε προηγουμένως, στην πρώτη ολογραφική επέμβαση στον κόσμο που επίσης κάναμε στην οικογένειά μας. Ναι. Από εδώ και για το bypass μπαίνουμε από τον τέταρτο ή πέμπτο μεσοπλεύριο χώρο στα αριστερά. Ναι. Αποφεύγουμε δηλαδή τη μέση στενοτομία. Από πού μπαίνετε, το έχει γίνει. Δηλαδή, ξέρετε γιατί μπαίνετε από δεξιά για αυτές τις συγκεκριμένες. Βεβαίως. Και γιατί έχουν γίνει στο μεταξύ. Είναι, ναι, και άλλοι, δηλαδή, πιο σύντομοι, είναι το πιο σωστό ενδεικνυόμενο σε κάθε περίπτωση. Όπου μετά από ενδείκνεται. Πολλά... Ναι. Χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω ότι για τη μητροειδή και την αορτική βαλβίδα σχεδόν το 95% ίσως και 100% των επεμβάσεων μπορεί να γίνουν ενδοσκοπικά. Για το bypass εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς, τη συσταλτικότητα, τη δύναμη της καρδιάς του, ας πούμε, και ορισμένους άλλους παράγοντες. Εκεί που ενδείκνεται, εφαρμόζουμε αυτές τις τεχνικές και φυσικά δεν απλά υιοθετούμε τεχνικές, αλλά από τους κόλπους της οικογένειας βγαίνουν πλέον καινοτομίες από ελληνικά χέρια που υιοθετούνται από άλλους. Όπως είδαμε μόλις τώρα στην οθόνη σας, όπως τεχνικές επιδιόρθωσης μητροειδούς, νέα ενδοσκοπικά εργαλεία κτλ. Μάλιστα. Και το σημαντικό είναι, έρχομαι σε εσάς κύριε Μητρόπουλε, το σημαντικό είναι ότι πλέον και στην Κύπρο, γι' αυτό είστε εδώ άλλωστε, το δικό σας, αν θέλετε, το Healing Group, είναι στην Κύπρο με το Αρετέιο και το Απολλωνίο, αν δεν θέσουμε να κάνω λάθος. Άρα, πώς μπορεί τώρα αυτά που μας ακούνε ο κόσμος, που είναι σε μια κατάσταση που θα χρειαστεί επέμβαση, πώς θα φτάσει αυτό. Είπαμε ότι είναι σε περιβάλλον για εσύ αυτά τα νοσηλευτήρια, ότι μπορεί να τύχει αυτή τη επέμβαση τη λιγότερο επεμβατική τη σύγχρονη μεθόδου.
Ναι, η δέσμευση και το όραμα του ομίλου είναι με την παρουσία των δύο αυτών νοσοκομείων να αναβαθμιστεί το ήδη υψηλό επίπεδο καρδιοχειρουργικής που εξασκείται στην Κύπρο. Και από εκεί και πέρα εμείς είτε σε πρώτη φάση εκτελώντας είτε σε δεύτερη φάση εκπαιδεύοντας να δημιουργηθεί ένας νέος πυλώνας, ένα νέα κέντρα με βάση τα υπάρχοντα προφανώς, όπου οι νεότερες αυτές τεχνικές θα εφαρμόζονται καθημερινά. Μάλιστα. Και τα ωφέλη θα υπάρχουν και για τους ασθενείς, τους Κύπριους και ενδεχομένως και για άλλους ασθενείς που μπορεί να έρθουν στην Κύπρο, ειδικά για αυτό το λόγο. Ναι. Ναι. Τώρα, εντός σε σχέση με τέτοιες μεθόδους και λοιπά, χρειάζεται και μια, ειδικά για παιδιά, που ειδικεύεστε, και μια εντατική, έτσι, που να, άρα ενδεχομένως κάποια από αυτά να γίνονται και στο κρατικό νοσηλευτήριο, εκεί που υπάρχουν όλα τα... Η καρδιοχειρουργική ήταν, είναι και θα είναι μια ομαδική δουλειά. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ρόλος ο οποίος είναι καθοριστικός, που είναι ο χειρουργός, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αντίστοιχο σημαντικό ρόλο έχει η ομάδα. Τα καλύτερα αποτελέσματα στα καλύτερα κέντρα του εξωτερικού οφείλονται όχι μόνο σε χαρισματικούς χειρουργούς, αλλά σε πολύ καλές ομάδες, mm-hmm. πολύ καλά δομημένες ομάδες, έμπειρες, καλολειτουργούσες ομάδες. Και αυτή είναι η φιλοσοφία της ανάπτυξης αντιστοίχων ομάδων σε κέντρα που έχουν όραμα να αναπτυχθούν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να χαίρουν τα αποτελέσματα οι ασθενείς και οι οικογένειές τους. Mm-hmm. Τώρα, να κλείσουμε το εξής, γιατρέ, επειδή εδώ ειδικευόμενος και για πρώτη φορά νηστέρι, μέχρι σήμερα θέλετε, που αν θέλετε χειρουργείτε και είναι και πλέον είστε και σε σεμινάρια ή διεθνώς σε εξειδικευμένα ιατρικά περιοδικά και άλλως πώς για τις σύγχρονες μεθόδους που πρώτη φορά ενδεχομένως να έχετε κάνει κι εσείς. Τι είναι αυτό που κρατάτε σε όλη αυτή την πορεία ακριβώς, ξεκινώντας ως ειδικευόμενος για να φτάσετε σήμερα να μιλάμε για αυτές τις μεθόδους και τι άλλο ενδέχεται να έχουμε στο μέλλον? Κοιτάξτε, το γιατί της ζωής του πρέπει να το γνωρίζει κανείς. Για μένα προσωπικά είναι η μεγέθυνση του ψυχικού μας χώρου που βιώνουμε ως ιατροί, κρατώντας τα χέρια μας και θεραπεύοντας ένα ιδιαίτερα συμβολικό όργανο. Αυτό είναι το πρώτο. Πρέπει να συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλιώς το τρένο αυτό της ζωής και της προόδου θα μας προσπεράσει. Mm-hmm. Επιπλέον, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν κοιτάμε μόνο το μήκος της τομής. Στη τελική ανάλυση, οι τομές επουλώνονται και ξεχνιούνται, ελπίζω, για τους περισσότερους ασθενείς. Λοιπόν, κάνουμε γύρω-γύρω και ένα τατού. Ναι, ακριβώς. Δεν κοιτάμε μόνο το μήκος της τομής ή το τεχνικό μέρος, αλλά την όλη πορεία του ασθενούς, το patient journey που λέμε. Mm-hmm. Και στα πλαίσια των ενεργειών μας τώρα, στο Hellenic Healthcare Group, δεν σκοπεύουμε μόνο να χρησιμοποιήσουμε τον πυλώνα του εξυγχρονισμού των τεχνικών, ενδοσκοπική, καρδιοχειρουργική, υβριδική, ρομποτική. Την περιεγχειρητική πορεία του ασθενούς επίσης, την pre-habilitation και rehabilitation μετά, ώστε η συνολική πορεία του ασθενούς να είναι ατραυματική, ψυχικά και σωματικά, να γίνεται ιδιαίτερη προετοιμασία, να αποσωληνώνεται ο ασθενής άμεσα, να μένει πολύ λίγο στην εντατική, να φεύγει στο σπίτι του πλήρως αποκαταστημένος και επίτα να συνεχίζεται η αποθεραπεία. Έλεγχος ποιότητας, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές, best practice elements, εκπαίδευση και φυσικά η παραγωγή γνώσης και τεχνογνωσίας από δικά μας ελληνικά χέρια. Στους κόλπους αυτής της προσπάθειας, εννοείται, γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ, εντάσσεται η Κύπρος ως κεντρικό σημείο, όχι απλά ως εκτεταμένος βραχίωνας. Θα ρωτήσω και εσάς, κύριε Μητρόπουλε, σε αυτό το ταξί το δικό σας για να φτάσουμε στο ασθενούς. Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι μια δύσκολη δουλειά. Είναι μια δουλειά η οποία χρειάζεται μια συνεχή και επίμονη και επίπονη εκπαίδευση, εξέλιξη. Πρέπει να διακατέχεσαι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεισφέρει και έχουν κάνει τις αλλαγές στον τομέα μας έχουν ένα βασικό εσωτερικό στοιχείο που έχει να κάνει με το μεράκι που έχεις για το καλό του ασθενή. Mm-hmm. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που οθεί έναν γιατρό για να μπορέσει να πάει
την οποιαδήποτε τεχνική θεραπεία εγχείρησης στο επόμενο επίπεδο. Ο γνώμονας ήταν, είναι και θα είναι η αυτοεξέλιξη. Εγώ την καρδιοχειρουργική την έχω σαν φιλοσοφία παρόμοια με την πορεία ενός αθλητή, παύλα πρωταθλητή. Μπορεί να πάρεις το πρώτο, να κάνεις τον καλύτερο χρόνο στην Κύπρο. Μετά να θέλεις να κάνεις τον καλύτερο χρόνο στην Ευρώπη. Μετά να θέλεις να κάνεις τον καλύτερο χρόνο παγκοσμίως. Μετά να θες να γίνεις Ολυμπιονίκης. Άρα είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ. Αντίστοιχα και με εμάς, όταν θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα και δεν έχουμε πια να μάθουμε κάποια πράγματα, είναι το τέλος μας σαν μια διαδικασία εκπαίδευσης. Ναι, είναι μια η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι, και εγώ αν κάνω λάθος τώρα, γλωσσικό λύσιμα ή κάτι, δημιουργώ το οποιοδήποτε, αν θέλετε, κόστος στους τηλεθεατές. Μπορεί να λίγο να σκοτώσω τα αυτιά τους ακούγοντας να μιλώ λάθος, να χειρίζομαι την ελληνική γλώσσα. Ο χειρούργος όμως είναι αυτό το πώς το βιώνετε, στο ότι με πόση προσοχή, αν θέλετε, αυτό λέμε και με χειρουργικές κινήσεις που κάνουμε κάτι, είναι αυτό το άγχος, αλλά αυτό είναι και που σας κρατάει κιόλας, το ότι είστε εκεί για τον ασθενή σας, για το γεγονός ότι δεν είναι αριθμοί, δεν είναι πόσες εγχειρήσεις έχουμε πετύχει, είναι και το μετά αυτής της εγχείρησης. Έτσι, όταν πάει ο ασθενής στο σπίτι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να μην... Θα ήθελα να μην χρειαζόμαστε επεμβάσεις τέτοιες, είτε είναι σύγχρονες είτε με την παλιά μέθοδο, αλλά και όταν τις χρειαζόμαστε να γίνονται και να γίνονται και στη χώρα μας. Το λέω, ξέρετε, επειδή το έχω βιώσει και ως παιδί, που δεν έχω κάνει παιδικά χρόνια, γιατί είχα πατέρα έτσι με την καρδιά του και τον στερήθηκα γιατί ήταν στο εξωτερικό και δεν ξέραμε, ξέρετε, πολλές τομές, χέρια, πόδια κλπ, αρτηρίες, όλα αυτά. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου και να τον περιμένεις την επόμενη κιόλας να έρθει σπίτι. Γίνονται άλματα, χαιρόμαστε που μαζί τρέχουμε κι εμείς εδώ στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Σας χαιρετώ.